Μεγάλη λαϊκή συνέλευση στη Νέα Πολυβοήου για το νερό. Δεν θα πληρώσουμε λογαριασμούς, λένε οι πολίτες. Στο τιμόνι της κεντροαριστεράς η Φόφη γεννηματά. Επικράτησε και στη Δυτική Μακεδονία. Οι τελευταίες εξελίξεις για Μαυροπηγή. Τη λένε Ζαμανίδης Πλακεντάς. Αύριο στη Φλόρινα το συντονιστικό για τη ΔΕΗ. Μεγάλη έρευνα για την παιδική παχυσαρκία από το Πανεπιστήμιο του Μονάχου. Τη δείχνουν τα στοιχεία για τη χώρα μας. Χιόνια και κρύο στη Δυτική Μακεδονία. Ποια θα είναι η εξέλιξη του καιρού τις επόμενες ημέρες? Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Ανοιχτή λαϊκή συνέλευση για το νερό πραγματοποιήθηκε πριν από λίγο στη Νέα Πολυβοήου. Οι κάτοικοι διαμαρτύρονται έντονα για την ποιότητα του νερού, υποστηρίζοντας πως είναι βρώμικο και πως έχει άσχημη γεύση και οσμή. Μάλιστα, έχουμε ζήσει μπουκαλάκια με νερό που γέμισαν από τις βρύσεις των σπιτιών τους. Γιατί λέτε ότι αυτό το νερό είναι πόσιμο? Αλλά δεν πήρανε. Αυτό είναι πόσιμο αυτό το πράγμα τώρα? Σήμερα το έβγαλε αυτό. Απαντήστε. Ορίστε, με βγάλετε τα φωτογραφία. Ευχαριστώ πολύ. Ορίστε τι βγάζετε. Αυτό που είπα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Συγγνώμη κύριε. Βλέπετε. Αλλά γλαφυρώνεται εδώ η κυρία. Σούλα. Είναι αυσυγκρότητα του κατοικοποιήσου. Βλέπετε σήμερα. Βλέπετε καλύτερα. Να έρθει εδώ και να μας απαντήσει. Να ξαναγίνει. Όταν θα βγουν οι εκλογές θα βγουν για ψήφους. Άμα δεν έρθει εδώ να πάει στο σπίτι του. Την ποιότητα του νερού που υπάρχει στο δίκτυο ύδρευσης καταγγέλουν οι κάτοικοι της Νεάπολης. Υποστηρίζουν πως το νερό είναι βρώμικο και έχει άσχημη μυρωδιά. Σε παρακαλώ ιδιαιτέρως την άλλη φορά πρέπει να είναι όλοι εδώ πέρα παρά την Ιερουσαλήμ. Όχι δεν είναι το χ, ο ψ και ο φ. Θα έρθουν όλοι, θα το ξανακάνει στο συνέδριο, υπεύθυνα θα πούμε μιλήσουν όλοι προς όλους και όχι τα πάρω κατέρα στον κόλπο με συγχωρούν. Δεν θέλω δηλαδή θα το αναλάβεις, επέφτουμε και όχι διακοπές νερού και δεν πληρώνουμε και δεν ξέρω. Να προβούμε και εμείς ενέργειες ανάλογες. Γνωρίζουμε από τα τελευταία δημοσιεύματα ότι με περιφέρεια που είναι μέτοχος στη Δίπρα, έχει το 15 με 17% θα αποσύρει λόγω αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της Δίπρα όλες τις μετοχές. Έτσι. Αυτό σημαίνει ότι από την περιφέρεια πλέον δεν θα έχουμε καμία βοήθεια. Οπότε το θέμα θα είναι ακόμα μεγαλύτερο. Αφού δεν έγινε μέχρι τώρα που η περιφέρεια είναι ήδη μέτοχος και θα αποσύρει όλα τα κεφάλαιά της από τη Δίπρα, πώς θα λυθεί ένα τέτοιο θέμα που έχουμε σοβαρό πλέον? Ότι η ΔΕΗ χρωστάει πάρα πολλά λεφτά στη ΔΕΗ. Που υπάρχει άμεσος φόβος στο άμεσο μέλλον, η ΔΕΗ να κόψει τις γεννήτριες εδώ από το ποτάμι, αποτέλεσμα πρέπει να συντρομάζει. Ειδικά με ρώτησε βέβαια εδώ σαν εκλογός αυτοδίτημος, εντάξει, πρέπει να μισώ την εγώ. Όταν η αξία του νερού για άλλους είναι 3 ευρώ το νερό και πληρώνω 80 ευρώ με καλλιωσμό, ας πούμε, και τα πληρώνουν οι καλλιοθετητές, όλοι μας, οι καλλιοθετητές από τώρα, δεν θα πω οι γενικοί που πληρώναμε, αυτά τα λεφτά τα έργα με τα λεφτά πού πάνε? Οι περισσότεροι πληρώνουν. Ναι, από την άλλη κυρία μας εδώ πέρα μας λένε ότι το νερό είναι πόσο. Και μπορούμε να το καταναλώσουμε και να κάνουμε ένα. Γιατί πίνει φιαλωμένο ο κύριος Δημάρχος, ο κύριος Ντόρδας, ο κύριος Χατζής, επειδή είναι οπότε, καλό. Οπότε ας μας απαντήσουν αν αυτό το νερό, για δώστε μου λίγο λεπτό σου. Δύο εβδομάδες πριν αν από αυτό το νερό, μπορούμε να το πιούμε. Γιατί κανένας ούτε πίνει ούτε μαγειρεύει, δεν νομίζω. Και όταν πλαινόμαστε, δεν ξέρουμε τι μικρόβια κιόλας, δεν ξέρω. Έτσι πως το αισθάνομαι, ούτε να πληθώ δεν μπορώ. Τώρα που ήρθε από το ποτάμι, βέβαια είναι πιο καθαρό. Το βλέπουμε. Μυρίζει χλώριο, βέβαια, γιατί δεν ξέρουμε και πόσο χλώριο έχει μπει μέσα για να είναι καθαρό. Από την άλλη, οι κύριοι σύμβουλοι που είναι εδώ τώρα της αντιπολίτευσης θα μπορούσαν, σαν Νεάπολη, να είχαν κάνει εκείνη την αρχή μαζί όλοι οι δημοτικοί σύμβουλοι της Νεάπολης, ανεξάρτητα αν είναι μειοψηφία ή πλειοψηφία, και μαζί με το τοπικό συμβούλιο και με όλους εμάς να μπορούμε να βρούμε την αλήθεια. Και ποια είναι η αλήθεια? Να πίνουμε καθαρό νερό. Ούτε να μαγειρεύει πάνω στο νερό στην κατανάλωση. Δεν μπορεί να έρχεται 50 ευρώ η κατανάλωση και να καταλήγει ο λογαριασμός 150 ευρώ. Συμφωνώ. Ζούμε σε περιοχή με μεγάλη ανεργία, με φτώχεια και πληρώνουμε το νερό ακριβότερο από τη Θεσσαλονίκη. Για το θέμα πραγματοποιήθηκε δημόσια ανοιχτή συνέλευση μετά από πρωτοβουλία της Προέδρου της τοπικής κοινότητας.
Επιπλέον, η δημοτική κοινότητα Νεάπολης προχώρησε στην απόφαση να προτείνει στους κατοίκους τιμή πληρωμή του λογαριασμού ίδρυυσης για ένα τετράμινο. Ερχόμαστε σήμερα εδώ όλοι μαζί ενωμένοι για να διαμαρτυρηθούμε για την ακαταλληλότητα του νερού που πίνουμε. Ερχόμαστε σήμερα εδώ για να αποφασίσουμε όλοι μαζί και να απαιτήσουμε άμεση λύση στο πρόβλημα. Ερχόμαστε σήμερα εδώ για να συζητήσουμε όλοι μαζί ανοιχτά και δημοκρατικά. Το Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας Νεάπολης συνεδρίασε την 5η 16 Νοεμβρίου 2017 και αποφάσισε τιμή πληρωμή του λογαριασμού ίδρυυσης για ένα τετράμινο. Δεύτερον, την ενημέρωση από τις αρμόδιες αρχές για τις ενέργειες που έχουν γίνει μέχρι τώρα και ποιο είναι το χρονοδιάγραμμα, ώστε το νερό να γίνει κατάλληλο για τη δημόσια υγεία. Τρίτον, τη συζήτηση του θέματος ανοιχτή συνέλευση των κατοίκων της Νεάπολης. Εμείς, ως Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας, έχουμε το θάρρος αλλά και την ευαισθησία να ακούμε τη διαφορετική άποψη, ακόμα και τα παράπονα ή και την κριτική. Η απόφαση του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Νεάπολης, καθώς και η απόφαση της σημερινής δημόσιας συνέλευσης, θα κατατεθούν στο Δημοτικό Συμβούλιο προς έκριση. Αξίζει να σημειωθεί πως παρά το ότι καλέστηκαν στη συνέλευση των παρών εκπρόσωποι της Δημοτικής Αρχής, από το Δημοτικό Συμβούλιο υπήρξε η παρουσία δύο Δημοτικών Συμβούλων Αντιπολίτευσης. Εμείς στο Δημοτικό Συμβούλιο ζητάμε να γίνει μία ενημέρωση για την ποιότητα του νερού. Όχι αυτό το Δημοτικό Συμβούλιο, γιατί εμείς δεν γνωρίζουμε πολλά. Δεν είμαστε οι κατάλληλοι για να διαχειριστούμε τον νερό. Ζητάμε λοιπόν στο Δημοτικό Συμβούλιο κάποια στιγμή να γίνει ένα Δημοτικό Συμβούλιο αποκλειστικά για όλο το θέμα με τους επιστήμονες, καθηγητές πανεπιστημίου, υπάλληλοι ανώτερη της περιφέρειας. Η εταιρεία που έφτιαξε το εργοστάσιο, το έργο, η υγειονομική υπηρεσία, να μας ενημερώσει τι ακριβώς γίνεται με το νερό. Εμείς εδώ πρέπει να κάνουμε μια επιτροπή αγώνα, να μπουν κάποιοι από τους πολίτες, να κάνουν ένα υπόνοιμα με όλες αυτές τις παρατηρήσεις, εκτός από αυτό που λέει, βέβαια, εμείς σαν πολίτες, στο τέλος, νομίζω ότι μπορεί να το βάλει σαν πρόταση ότι αν συνεχίσει να γίνεται, να μην είναι το νερό κατάλληλο, θα φτάσουν στο σημείο στο να μην πληρώσουν. Αλλά θα πρέπει να γίνει από μια επιτροπή. Ερχόμαστε τώρα στο στούντιο. Μαζί μου είναι ο Απόστολος Γαϊτάνης. Καθώς, Απόστολε, αυτήν την ώρα ολοκληρώνεται η συζήτηση στην Βουλή για το κοινωνικό μέρισμα και αναμένεται βεβαίως η υπερψήφισή του στη συνέχεια, έτσι. Ακριβώς, Βαγγέλη. Χαίρετε, κυρίες και κύριοι. Ξεκίνησε από το μεσημέρι η συζήτηση. Είχαμε τους εισηγητές των κομμάτων, είχαμε και τους πολιτικούς αρχηγούς. Πριν από περίπου μισή ώρα με 40 λεπτά ολοκληρώθηκε και η τοποθέτηση του Πρωθυπουργού. Και τώρα έχουμε τους τελικούς εισηγητές πριν την ψηφοφορία, η οποία αναμένεται να υπερψηφιστεί το κοινωνικό μέρισμα. Ούτως ή άλλως, όλα τα κόμματα σχεδόν είχαν πει ότι θα το στηρίξουν από τις επιτροπές της Βουλής που είχαμε τις προηγούμενες ημέρες. Υπενθυμίζουμε ότι η συνεδρίαση ήταν να γίνει την Πέμπτη, αλλά λόγω της μεγάλης τραγωδίας στη Δυτική Αττική μετατέθηκε για σήμερα. Και δύο χαρακτηριστικά, πράξη κοινωνικής δικαιοσύνης, η διανομή του μερίσματος, λέει ο Πρωθυπουργός. Κυριάκος Μητσοτάκης, παίρνετε πολλά από τη μία τσέπη για να δώσετε λίγα στην άλλη. Και βεβαίως υπήρξε και συζήτηση και αναφορά για τα θύματα των πλημμυρών στη Δυτική Αττική. Βεβαίως. Τώρα, αυτά όσον αφορά τουλάχιστον για το κοινοβούλιο, όπως είπαμε, θα έχουμε την ψήφισή του και αύριο θα προσπαθήσουμε να εξειδικεύσουμε μέσα από τα δελτία ειδήσεων αναλυτικά με φοροτεχνικούς. Τι γίνεται με το μέρισμα, ποιοι το δικαιούνται για να ξέρει και ο κόσμος. Να διακρινίσουμε ότι είπαμε και στην σημερινή μας εκπομπή την ώρα εχμής ότι επιλέγουμε να δώσουμε λεπτομέρειες για το νομοσχέδιο αφού γίνει νόμος, για να μην μπερδευτούν οι πολίτες και για να μην πούμε κάτι το οποίο δεν θα ισχύει καθώς ήθιστε. Ως και την τελευταία στιγμή να αλλάζει κάτι. Πάντα οπότε κάτι αλλάζει. Τα δεδομένα θα τα ξέρουμε αύριο. Όπως είπες και εσύ, ήθιστε. Τις περισσότερες φορές πάντα κάτι αλλάζει. Γι' αυτό λοιπόν είπαμε να μην βιαστούμε, για να μην λέμε σήμερα αυτά και αύριο διαφορετικά. Είναι και ευαίσθητο θέμα. Είναι πολύ ευαίσθητο θέμα. Περιμένουν τα χρήματα αυτά πολλοί κόσμος. Να περιμένουμε να ψηφιστεί όλες οι τελικές αλλαγές, ώστε αύριο να τα πούμε με πλήρη ανάλυση, όσο μπορούμε καλύτερα βεβαίως. Μάλιστα. Μένουμε στην πολιτική επικαιρότητα. Γνωρίζουμε από χθες ποιος θα ηγηθεί της προσπάθειας δημιουργίας του νέου φορέα κεντροαριστεράς. Έτσι. Στο τιμόνι της κεντροαριστεράς η κυρία Γεννηματά, η οποία επικράτησε με πολύ μεγάλη διαφορά από τον Νίκο Ανδρουλάκη. Είχαμε χθες τον τελικό δεύτερο γύρο των εσωκομματικών αυτών εκλογών. Πρέπει να πούμε ότι η κυρία Γεννηματά επικράτησε και στη Δυτική Μακεδονία, τουλάχιστον στους τρεις νομούς, Κοζάνη, Φλόρινα, Γρεβενά.
στην Καστοριά βγήκε πρώτος ο κύριος Ανδρουλάκης. Ενωτικοί εμφανίζονται και οι δύο. Ούτως ή άλλως τώρα νομίζω ότι το μεγάλο στοίχημα είναι η δημιουργία αυτού του νέου φορέα. Mm-hmm. Θα έχουμε το συνέδριο, όπως όλα δείχνουν, μέσα στην Άνοιξη και για να γνωρίζει και ο κόσμος, που οι περισσότεροι τουλάχιστον το γνωρίζουν, γιατί οι 210.000 είναι αυτό που λέμε και οι άμεσα ενδιαφερόμενοι, αν θέλεις, που είναι η βάση, η μαγιά αυτού του νέου φορέα, είναι ότι θα έχουμε δύο κοινοβουλευτικές ομάδες επί της ουσίας. Μία της Δημοκρατικής Συμπαράταξης και την άλλη του Ποταμιού. Και βάλω και μία τοπική, έτσι, αν θέλεις, πινελιά στη συζήτηση, να δούμε και ποιοι Δυτικομακεδόνες θα έχουν ισχυρή θέση στο νέο φορέα που θα δημιουργηθεί. Είχαν πάρει θέση αρκετοί από αυτούς προεκλογικά. Η επόμενη μέρα θα είναι ένα κριτήριο και για αυτούς. Βεβαίως. Νομίζω ότι έχουμε πολλά μπροστά μας όσον αφορά και το χώρο της κεντροαριστεράς. Τώρα προσπαθεί να σχηματιστεί. Και βεβαίως νομίζω ότι πρέπει να κρατηθεί και αυτό το ενωτικό κλίμα που ισχυρίζονται τουλάχιστον οι δύο πρώτοι. Όλα στην πράξη. Η πρώτη και ο δεύτερος. Ακριβώς. Από όσο σας ευχαριστώ θερμά, να δούμε το ρεπορτάζ που έχετε ετοιμάσει με τα αποτελέσματα στη Δυτική Μακεδονία και τα πανελλαδικά, έτσι, για τις χθεσινές εκλογές. Έτσι, πάμε. Μεγάλη νίκη πέτυχε η Φόφη Γεννηματά έναντι του Νίκου Ανδρουλάκη στον τελικό δεύτερο γύρο των εκλογών της κεντροαριστεράς. Η πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ και επικεφαλής της Δημοκρατικής Συμπαράταξης εξελέγει πανηγυρικά με ποσοστό πάνω από 56%, ενώ ο κύριος Ανδρουλάκης περιορίστηκε στο 43%. Αναλυτικότερα, με ενσωματωμένο το 96,18% των ψήφων, πανελλαδικά η Φόφη Γεννηματά συγκέντρωσε το 56,64%, δηλαδή 83.540 σταυρούς, ενώ ο Νίκος Ανδρουλάκης έλαβε ποσοστό 43,36%, που μεταφράζεται σε 63.946 ψηφοδέλτια. Στις πρώτες δηλώσεις της, η επικεφαλής του νέου φορέα προέταξε την ενότητα, κάνοντας λόγο για καθαρή εντολή. Έχω πλήρη επίγνωση των ευθυνών που συνεπάγει η καθαρή εντολή που μας έδωσαν οι πολίτες. Από αύριο όλοι μαζί θα δουλέψουμε για να ανταποκριθούμε στις προσδοκίες τους, τόνισε η αρχηγός του νέου φορέα της κεντροαριστεράς. Μήνυμα ενότητας έστειλε όμως και ο Νίκος Ανδρουλάκης, λέγοντας μεταξύ άλλων τα εξής. Η παράταξή μας είναι εδώ ισχυρή απέναντι στη Νέα Δημοκρατία και τον ΣΥΡΙΖΑ. Θέλω να συγχαρώ τη Φόφη Γεννηματά για την επιτυχία της και πάνω απ' όλα θέλω να δεσμευθώ για την ενότητα, για τη νέα προοπτική. Όσον αφορά τα αποτελέσματα της Δυτικής Μακεδονίας, η Φόφη Γεννηματά έλαβε 2.345 ψήφους, ενώ ο Νίκος Ανδρουλάκης 1.805. Η κυρία Γεννηματά ήρθε πρώτη στις περιφερειακές ενότητες Κοζάνης, Γρεβενών και Φλόρινας, ενώ ο Νίκος Ανδρουλάκης πρώτευσε στην περιφερειακή ενότητα Καστοριάς. Στο νομό Κοζάνης, η κυρία Γεννηματά έλαβε 1.412 σταυρούς και ο κύριος Ανδρουλάκης 1.019. Στα Γρεβενά, η Φόφη Γεννηματά συγκέντρωσε 325 σταυρούς, ενώ ο Νίκος Ανδρουλάκης 207. Στη Φλόρινα, πρώτη κυρία Γεννηματά με 305 ψηφοδέλτια και δεύτερος ο κύριος Ανδρουλάκης με 225. Τέλος, στην Καστοριά, ο Νίκος Ανδρουλάκης έλαβε 354 ψήφους και η Φόφη Γεννηματά 303. Κύριε Αποστολίδη, το τελικό αποτέλεσμα τελείωσε ο δεύτερος γύρος. Το σχόλιο σας για το αποτέλεσμα και για την επόμενη μέρα πλέον. Περισσότεροι από 220.000 Έλληνες προοδευτικοί πολίτες, περισσότεροι από 3.000 πολίτες στο νομό Κοζάνης, προσήλθαν στο κάλεσμα για την μεγάλη κεντροαριστερά, συμμετέχοντας σε μία άψογη κατά τα άλλα διαδικασία όπου τίποτα δεν παρατηρήθηκε και τίποτα δεν ακούστηκε. Έχουμε το αποτέλεσμα. Έχουμε μια καθαρή νίκη της κυρίας Γεννηματά έναντι του άξιου ανθυποψήφιου της κυρίου Ανδρουλάκη και νιώθουμε ότι το επόμενο χρονικό διάστημα το μέλλον ανήκει και θα ανήκει σε αυτή την παράταξη με ενότητα, με κοινό λόγο, με προγραμματικό λόγο και απέναντι στην fake αριστερά, όπως εμείς την ονομάζουμε, και στην νεοφιλελεύθερη Νέα Δημοκρατία του κυρίου Μητσοτάκη. Νομίζω, και είναι ειλικρινές αυτό που μπορώ να πω, είναι ότι πράγματι είμαστε μια ανερχόμενη δύναμη που θα παίξει πολύ σημαντικό ρόλο, εκτιμούμε, στις επόμενες εθνικές εκλογές και μέχρι τότε, και μπαίνω στο δεύτερο σκέλος της ερώτησής σας,
με τις διαδικασίες και τον οδικό χάρτη που έχουμε μπροστά μας πια, νωρίς την άνοιξη του 18 θα πραγματοποιήσουμε το συνέδριο για τον καινούργιο ενιαίο φορέα, ο οποίος με τη σειρά του θα απλώσει τη λογική και τα φτερά του στην κοινωνία για να μεγαλώσει η ελπίδα των προοδευτικών πολιτών για αυτή τη χώρα. Τώρα, τον συνδυασμό του επιμελητηριακής συνεργασίας παρουσίασε πριν από λίγο στην Φλόρινο ο πρόεδρος του επιμελητηρίου και εκ νέου υποψήφιος Σάβας Σαπαλίδης. Θα περάσουμε στην Φλόρινα να μιλήσουμε τηλεφωνικά με την Κατερίνα Μαρκοπούλου που κάλυψε το ρεπορτάζ. Κατερίνα. Καλησπέρα, Βαγγέλη, από τη μικρή αλλά πανέμορφη Φλόρινα, αλλά από την ιδιαίτερα ζεστή εκδήλωση που πραγματοποίησε ο συνδυασμός επιμελητηριακή συνεργασία. Να πούμε, Βαγγέλη, ένας ο υποψήφιος, Σάββας Σαπαλίδης, ενιαίο το ψηφοδέλτιο. Ο κύριος Σαπαλίδης προχώρησε στον απολογισμό της εξαετίας στη διοίκηση του ΕΔΕ, σημειώνοντας τη δράση του επιμελητηρίου στην ανάπτυξη της περιοχής και στην επιχειρηματικότητα. Ιδιαίτερη αναφορά, βέβαια, ο κύριος Σαπαλίδης έκανε στους στόχους της νέας θητείας του, σημειώνοντας μεταξύ άλλων τις προσπάθειες για τη δημιουργία χερσαίου λιμανιού, σύνδεση της ΒΙΠΕ με το σιδηροδρομικό δίκτυο και λειτουργία της σιδηροδρομικής γραμμής Φλόρινας Μπίτολα για εμπορευματικές και επιβατικές μεταφορές, κατασκευή του κάθετου άξονα και σύνδεση των επιχειρήσεων με την Εγνατία για ασφαλές και σύντομο οικοδίκτυο, δημιουργία ειδικής φορολογικής ζώνης, ίδρυση βαλκανικής επενδυτικής ζώνης με ειδικά κίνητρα ορισμένη από τους στόχους της νέας θητείας του Σάββα Σαπαλίδη. Βαγγέλη, να πούμε ότι οι εκλογές θα πραγματοποιηθούν 8 και 9 Δεκεμβρίου. 1000 τα μέλη τακτοποιημένα οικονομικά που θα προσέλθουν στις κάλπες. Αυτά απόψε και αναλυτικό ρεπορτάζ βέβαια θα έχουμε αύριο στο Δελτίο Ειδήσεων. Και βεβαίως, Κατερίνα, το είπες και στην αρχή της συνομιλία μας, είναι ένας και μοναδικός ο υποψήφιος, έτσι? Ναι, ένας και μοναδικός, Σάββας Σαπαλίδης, ο νυν πρόεδρος και βέβαια ενιαίο ψηφοδέλτιο. Ενιαίο ψηφοδέλτιο, βεβαίως. Αυτό σημαίνει ότι υπάρχει αργαστή συνεργασία και όλοι αποδέχονται τον κύριο Σάββα Σαπαλίδη. Βεβαίως. Αναλυτικό ρεπορτάζ για τα όσα έγιναν σήμερα στην παρουσίαση θα δούμε στα δελτία ειδήσεων αύριο. Προς το παρόν θα δούμε ένα χαρακτηριστικό απόσπασμα από τις δηλώσεις του κύριου Σαπαλίδη που έκανε σήμερα πριν από λίγο. Δούμε. Δεν τα κάναμε όλα. Δεν μπορέσαμε να έχουμε θετικό αποτέλεσμα σε όλες μας τις διεκδικήσεις. Όμως κανείς δεν μπορεί να μας κατηγορήσει ότι δεν αγωνιστήκαμε με πάθος και πείσμα. Είμαστε όλοι εδώ και όλες για να συνεχίσουμε τον αγώνα που ξεκινήσαμε από την προηγούμενη μας θητεία. Τώρα ξέρουμε και μπορούμε καλύτερα, στηριζόμενοι, στη γνώση και στην εμπειρία που αποκτήσαμε. Ο συνδυασμός μας, επιμελητηρική συνεργασία, είναι συνδυασμός ενότητας, συνεργασίας και συλλογικότητας, απαραγμένος από παθογένειες του παρελθόντος. Μια ενότητα χρήσιμη για την επιχειρηματικότητα και επωφελής για τους συναδέλφους. Στη νέα μας θητεία έχουμε βάλει υψηλούς στόχους και θα χρειαστεί η συμβολή όλων μας. Πάμε πάλι όλοι μαζί για ένα καλύτερο αποτέλεσμα. Στον δύσκολο αυτό δρόμο θα βαδίσουμε στα πατήματα του έργου μας. Θα στηριχτούμε στην εμπιστοσύνη των μελών μας και φυσικά στην δική σας συμμετοχή. Τώρα, συνέντευξη στον Φλάς και τον Κώστα Μαυρίδη παραχώρησε ο Δήμαρχος Εορδέας και Πρόεδρος του Δικτύου Ενεργειακών Δήμων Σάββας Ζαμανίδης. Ο κύριος Ζαμανίδης αναφέρθηκε στις τελευταίες εξελίξεις που αφορούν τόσο το μέλλον της ΔΕΗ όσο και το αύριο της Μαυροπηγής. Σε τροχιά κινητοποιήσεων μπαίνουν οι φορείς της Δυτικής Μακεδονίας για το φλέγον θέμα της ΔΕΗ εν όψη και των market test. Οι ΔΗΓΕΝΟΠ και τοπική αυτοδιοίκηση προετοιμάζουν ένα μεγάλο συλλαλητήριο για τις 4 Δεκεμβρίου στη Φλόρινα, ενάντια στην πώληση μονάδων της επιχείρησης. Ενώ την 3η 21 Νοεμβρίου θα έχουμε τη σύγκληση του συντονιστικού οργάνου στην ακριτική μας πόλη, προκειμένου να συζητηθούν οι τελευταίες εξελίξεις και να προγραμματιστούν οι επόμενες δράσεις. Δηλώσεις για το θέμα έκανε στον ΦΛΑΣ ο Δήμαρχος Εορδέας και Πρόεδρος του Δικτύου των Ενεργειακών Δήμων Σάββας Ζαμανίδης. Η διαδικασία της πώλησης των μονάδων της ΔΕΗ εδώ και 7-8 μήνες δεν έχει σταματήσει ποτέ. Απλά βρισκόμαστε σε μια στιγμή όπου οι δανειστές δεν συμφωνούν στις προτάσεις του Υπουργείου για τις παλιές μονάδες. Ζητούν τις πιο σύγχρονες και καλύτερες μονάδες οι οποίες μπαίνουν πρώτες στο σύστημα
να πουληθούν. Αυτό σημαίνει καταρχάς καταστροφή για τη ΔΕΗ, διότι σε αυτές τις μονάδες στηρίζεται και πάλι τα οικονομικά της δεν είναι καλά. Φανταστείτε λοιπόν οι μονάδες οι οποίες μπαίνουν πρώτες στο σύστημα να πουληθούν. Οπότε η ΔΕΗ θα έχει ένα τεράστιο ζήτημα βιωσιμότητας. Για μας όμως, πέρα από τη βιωσιμότητα της ΔΕΗ, υπάρχει και ένα πολύ μεγάλο ζήτημα, το οποίο το αναδείξαμε από την πρώτη στιγμή που συζητήθηκε η πώληση του 40% των μονάδων της ΔΕΗ. Είμαστε τελείως αντίθετοι, παραμένουμε με τις πιο καθαρές θέσεις, τεκμηριώνουμε τις απόψεις μας και την επίπτωση που θα έχει όλη αυτή η ιστορία στην εθνική οικονομία και όχι μόνο στις περιοχές μας, και σίγουρα είμαστε έτοιμοι σε οποιαδήποτε κινητοποίηση. Ως τοπική αυτοδιοίκηση και ως ενεργειακή δήμη έχουμε καταθέσει τη θέση μας από την πρώτη στιγμή ότι σε αυτόν τον αγώνα θα είμαστε μπροστά μαζί με τους εργαζόμενους, οι οποίοι και θα πρέπει να έχουν την πρωτοβουλία των κινήσεων, γιατί αν δεν αναλάβει κάποιος υπεύθυνα την πρωτοβουλία των κινήσεων και ο καθένας μας αυτενεργεί, τότε μάλλον δεν θα έχουμε κανένα αποτέλεσμα. Άρα λοιπόν είμαστε μπροστά στον αγώνα, πιστεύουμε ότι πρέπει να τον δώσουμε μόλις μας τις δυνάμεις και θα είμαστε παρόντες. Ο κύριος Ζαμανίδης μίλησε επίσης και για τη συνάντηση που έγινε στην Αθήνα με τον Υπουργό Ενέργειας Γιώργο Σταθάκη για το ζήτημα της Μαυροπηγής. Είχαμε μια πολύ καλή συζήτηση με τον αρμόδιο Υπουργό σε θέματα ενέργειας για το θέμα των αποζημιώσεων του οικισμού της Μαυροπηγής. Η συζήτηση έγινε σε πολύ καλό κλίμα. Ο Υπουργός κατάλαβε ακριβώς τι έχει γίνει κατά τη διαδικασία της απαλωτρίωσης του οικισμού και όλο το επίγον της τότε υπόθεσης με την εξέλιξη του ρήγματος που όλοι θυμόμαστε. Θέλει πάρα πολύ να βρεθεί μια λύση σε αυτό και πραγματικά από τη μεριά του πιστεύω ότι θα κάνει ό,τι μπορεί. Οι φορείς της περιοχής είχαν μια πολύ καλή παρουσία, όλοι ανεξαιρέτως παρουσίασαν το θέμα και πείσαμε τον Υπουργό ότι υπάρχει μια τεράστια αδικία στην απαλωτρίωση του οικισμού της Μαυροπηγής. Μένει όλη αυτή την υπόθεση να δούμε πώς θα τη διαχειριστούμε σε συνεργασία με τη ΔΕΗ. Μία του μηνός υπάρχει ανέρεση στον Άριο Πάγο. Ελπίζω ότι οι δύο πλευρές θα συνεννοηθούμε για να πάει λίγο παραπίσω αυτή η εκδίκαση, έτσι που να μπορεί να γίνουν όλες οι απαραίτητες ζυμώσεις για να δούμε ποια συμβιβαστική λύση θα μπορέσουμε να βρούμε. Φαίνεται φως στο βάθος του τούνελ? Δεν μπορώ να πω κάτι συγκεκριμένο αυτή τη στιγμή. Όλα θα εξαρτηθούν από τις συζητήσεις που θα κάνουμε με τη ΔΕΗ. Μένουμε στο θέμα της Μαυροπηγής και της σύσκεψης που έγινε στην Αθήνα και θα περάσουμε να ακούσουμε τι λένε το θέμα του Περιφέρειας Κοζάνης. Η συνάντηση στην Αθήνα και πώς επιστρέφει? Ήταν μια χρήσιμη συνάντηση η οποία έγινε στο γραφείο του Υπουργού του κ. Σταθάκη, παρουσία του κ. Περιφερειάρχη, του Ομιλούντα, του Δημάρχου και του Τοπικού Συμβουλίου, του Βουλευτή του κ. Μουλίδη, που πραγματικά διευκρινιστήκαν αρκετά ζητήματα τα οποία ο κ. Υπουργός δεν τα έχει υπόψη του. Νομίζω ότι χρειάζεται λίγο χρόνο προκειμένου να διερευνήσει και να δει ορισμένα πράγματα και πάμε σε μια διαδικασία έξω από το δικαστήριο, το οποίο είναι στη 1 του μηνός, 1 Δεκεμβρίου, προκειμένου να λυθεί το ζήτημα. Εκτιμώ και νομίζω ότι έχουμε λίγο δρόμο μπροστά μας ακόμα, τον οποίο ζήτησε ο κύριος Υπουργός και δεν είχαμε δικαίωμα να μην το δώσουμε. Αλλά νομίζω ότι θα είναι θετική τελικά η έκβαση της υπόθεσης. Φαίνεται φως στο τούνελ, οι κάτοικοι δεν θα αναγκαστούν να ψάχνουν χρήματα? Νομίζω ότι ούτως ή άλλως δεν θα μπορούν να δώσουν χρήματα οι κάτοικοι για τους γνωστούς λόγους που έχουν αναλυθεί πάρα πολλές φορές, κύριε Μαυρίδη. Αλλά πέρα από αυτό, σας λέω και πάλι ότι είμαι συγκρατημένα αισιόδοξος, περιμένοντας να υπάρξει μια λύση η οποία όταν το κουβεντιάζαμε εκείνη την ώρα στο Υπουργείο δεν μπορούσαμε να την προσδιορίσουμε. Αλλά νομίζω ότι τις επόμενες μέρες, με την παρουσία και των νομικών και την πολύτιμη βοήθεια και του Προέδρου του Δικηγορικού Συλλόγου της Κοζάνης και του Νομικού Σιγουρού του Δήμου Εορδέας, θα μπορέσει να βρεθεί μια λύση. Τώρα, αύξηση 50% σε σχέση με πέρυσι καταγράφεται στις παραγγελίες προπανίου για οικιακή θέρμανση στην Κοζάνη και στις περιοχές γύρω από την πόλη.
Το θέμα έχει ψάξει ο Σκάτης Μουτίδης, τον οποίο έχω μαζί μου. Σοκράτη, εναλλακτική πηγή θέρμανσης, τελευταία γίνεται πιο γνωστή στον κόσμο, αλλά ακόμα πολλοί δεν την γνωρίζουν. Τι ακριβώς σημαίνει? Τα τελευταία 5 χρόνια ουσιαστικά άρχισε να εμφανίζεται στην περιοχή μας η θέρμανση με αέριο, με προπάνιο συγκεκριμένα. Δεν έχει καμία σχέση με το αέριο στα αυτοκίνητα. Εκείνο είναι μείγμα ουσιαστικά. Εδώ μιλάμε για προπάνιο, για θέρμανση στα σπίτια και σε επαγγελματικούς χώρους. Εδώ και 5 χρόνια λοιπόν άρχισε να εμφανίζεται στην περιοχή δειλά-δειλά. Χρόνο με το χρόνο άρχισε να αυξάνονται οι εγκαταστάσεις και την τελευταία διετία εκτοξεύθηκε ουσιαστικά η εγκατάσταση αυτή. Σύμφωνα με τον κύριο Γιάννη Χλιάπα, ο οποίος μιλάει και στο ρεπορτάζ που θα δούμε συνέχεια, κατά 50%, όπως είπες και εσύ, αυξήθηκε φέτος σε σχέση με πέρυσι η παραγγελία για προπάνιο, για θέρμανση σε σπίτια, κυρίως στα χωριά γύρω από την Κοζάνη, μιας και η Κοζάνη έχει τηλεθέρμανση. Πολλοί λοιπόν αντικαθιστούν πια το πετρέλαιο με το προπάνιο για τη θέρμανση των σπιτιών τους και όπως θα ακούσουμε και στο ρεπορτάζ, πρόκειται για μια οικονομική και πράσινη ενέργεια. Συγκριτικά με το πετρέλαιο, ο ένας τόνος, για παράδειγμα, όπως μας είπε ο κύριος Χλιάπας, μπορεί να κοστίζει περίπου 1.000 ευρώ, όσο και το πετρέλαιο δηλαδή. Ωστόσο, ο ένας τόνος του προπανίου βγάζει 1.800 λίτρα, ενώ ο ένας τόνος του πετρελαίου βγάζει 1.000 λίτρα. Ενώ είναι η ίδια τιμή. Οπότε λοιπόν έχουμε 800 λίτρα περίπου κέρδος, αν καταναλώσουμε προπάνιο. Λόγω της απόδοσης. Από εκεί και πέρα, οι εγκαταστάσεις κοστίζουν περίπου 3.000 ευρώ, 2.700 με 3.000 ευρώ, ανάλογα βέβαια και με το οίκημα. Και όσον αφορά στο κομμάτι της ασφάλειας, οι ειδικοί λένε ότι δεν υπάρχει κάποιο θέμα. Δίνονται οι απαραίτητες πιστοποιήσεις, γίνονται οι απαραίτητες διαδικασίες ασφάλειας, οπότε δεν υπάρχει και εκεί κανένα ζήτημα. Πάντως φαίνεται ότι χρόνο με το χρόνο και οι πολίτες της περιοχής εμπιστεύονται το συγκεκριμένο καύσιμο για να θερμαθούν και από ό,τι φαίνεται και του χρόνου και του παραχρόνου και όσο θα περνάμε δηλαδή το χρόνο θα αυξάνεται και το ποσοστό όσων θέλουν να καταναλώσουν αέριο. Ειδικά όσο παραμένει η τιμή στο πετρέλαιο θέρμανσης, η οποία παρά τις αυξομοιώσεις που έχει από χρόνο σε χρόνο συνεχίζει να είναι ακριβή. Ακριβώς αυτό. Ωραία, λοιπόν, σε ευχαριστώ θερμά. Να δούμε το ρεπορτάζ με πληροφορίες για όσους ενδιαφέρονται να επιλέξουν τη συγκεκριμένη θέρμανση. Όλο ένα και περισσότεροι εμπιστεύονται την θέρμανση με αέριο στα σπίτια τους, αφού βλέπουν πως το κόστος είναι μειωμένο σε σχέση με το πετρέλαιο. Σύμφωνα με τους ειδικούς, ο ένας τόνος αερίου κοστίζει περίπου 1.000 ευρώ και περιέχει 1.800 λίτρα καυσίμου. Ενώ ο ένας τόνος πετρελαίου κοστίζει και αυτός 1.000 ευρώ, έχει όμως 1.000 λίτρα καυσίμου. Δηλαδή, ο κόσμος έχει αρχίσει να εμπιστεύεται τη θέρμανση με αέριο. Για τα σπίτια μιλάμε ότι δεν έχει καμία σχέση το προϊόν που βάζουν στα αυτοκίνητα. Στα σπίτια χρησιμοποιούν προπάνιο. Στην αυτοκίνηση είμαστε με μείγμα κίνησης. Είναι δύο διαφορετικά πράγματα. Είναι πάρα πολύ οικονομικό, εάν υπολογίσουμε ότι θα σας δώσω ενδεικτικές τιμές, ότι ένας τόνος αερίου αντιστοιχεί περίπου σε 1.800 λίτρα καυσίμου και όλο αυτό το κομμάτι ένας τόνος στοιχίζει 1.000 ευρώ περίπου. Ενώ αντίστοιχα ένας τόνος πετρέλαιο θέρμανσης είναι πάλι 1.000 ευρώ, αλλά είναι 1.000 λίτρα. Εδώ έχουμε 800 λίτρα διαφορά στον τόνο. Είναι αρκετά οικονομικό. Πάμε στα 47 με 50 λεπτά το λίτρο σαν αξία. Εγκαταστάσεις για θέρμανση με αέριο έχουν αρχίσει να γίνονται πιο τακτικά, με το κόστος να υπολογίζεται σε περίπου 3.000 ευρώ. Ο κόσμος σιγά σιγά έχει αρχίσει να προτιμάει το αέριο. Εγκαταστάσεις γίνονται καθημερινά. Και το βλέπουμε γιατί έχουμε ξεκινήσει και εμείς δειλά-δειλά να εξυπηρετούμε εγκαταστάσεις θέρμανσης στα σπίτια. Ότι ο κόσμος ζητάει πλέον αέριο. Ένα σπίτι το οποίο έχει μία μέση κατανάλωση πετρελαίου 5.000 λίτρων, τον πρώτο χρόνο θα αποσβέσει την αξία κτίσης της εγκατάστασης. Όσον αφορά στο αέριο κίνησης, καθημερινά όλο ένα και περισσότερα αυτοκίνητα τοποθετούν το ανάλογο σύστημα, κάτι που γίνεται και στα πρατήρια. Όπως για παράδειγμα της Κοζάνης, όπου ο αριθμός των πρατηρίων που παρέχει το συγκεκριμένο καύσιμο είναι αρκετά μεγάλος. Στο αυτοκίνητο υπάρχει η διάδοση του αερίου, τα πρατήρια σιγά σιγά γίνονται όλα και περισσότερα. Ο ανταγωνισμός είναι αρκετά σοβαρός στην πόλη μας και οι τιμές είναι ιδιαίτερα χαμηλές όσον αφορά το αυτοκίνητο. Και γίνονται καινούριες εγκαταστάσεις. Παράδειγμα, ας πούμε, το πρατήριο το κεντρικό μας κατάστημα στη Λαρίσης, αέριο έχει από τον Αύγουστο και μετά. Εξυπηρετεί τον κόσμο και από όσο ξέρω γίνονται άλλα δύο πρατήρια με αέριο στην πόλη της Κοζάνης. Όχι σε τόσο κεντρικό σημείο όπως είναι το πρατήριο της Λαρίσης, αλλά υπάρχουν πρατήρια τα οποία γίνονται και τώρα.
Θα έρθουμε τώρα και πάλι στο στούντιο και σε μια πολύ ενδιαφέρουσα έρευνα που πραγματοποιήθηκε σε 10 ευρωπαϊκές χώρες και παρουσιάστηκε την προηγούμενη εβδομάδα στην Αθήνα με θέμα την παιδική παχυσαρκία. Πάμε στην Βάσο Ανουλίδου, καθώς η εκπομπή σας, οι 7 ημέρες Plus Back, ανέδειξε την έρευνα αυτή και η οποία έρευνα περιλαμβάνει πολύ ενδιαφέροντα στοιχεία και για την περιοχή μας, αλλά και για τη χώρα γενικότερα, έτσι. Ακριβώς, Βαγγέλη, στην εκπομπή 7 μέρες Plus Back, όπως είπες, που παρουσιάζουμε μαζί με τον Σοκράτη το Μουτίδη, είχαμε καλεσμένο τον υπεύθυνο για όλη την Ελλάδα. Μιλάμε για ένα πολύ ευαίσθητο θέμα, την παιδική παχυσαρκία. Να πω καταρχάς ότι κατά καιρούς γίνονται κάποιες έρευνες σε κατατόπους χώρες κτλ. Αυτή όμως έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, γιατί αν δούμε τα ποιοτικά της χαρακτηριστικά. Και ποια είναι αυτά? Μιλάμε για 100.000 μαθητές. Αν δούμε τη διάρκεια της 10 ολόκληρα χρόνια, ξεκίνησε το Σεπτέμβριο του 2005 και ολοκληρώθηκε μόλις το Μάιο του 2015. Και αν δούμε επίσης και τις χώρες που έγινε, 10 ευρωπαϊκές χώρες, νομίζω ότι έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Που σημαίνει και μεγάλη αξιοπιστία των στοιχείων, έτσι. Ακριβώς, ακριβώς. Και είναι μία έρευνα τα αποτελέσματα της οποίας καταλαβαίνεις δεκαετής διάρκεια έχουν αξιοπιστία και μία γενικότερη έτσι, αξία, προκειμένου να τα παρουσιάσουμε και στους τηλεθεατές μας. Είναι μία έρευνα που την έχει κάνει το Πανεπιστήμιο του Μονάχου, το Πολυτεχνείο συγκεκριμένα. Να πούμε ότι ο κύριος Αντώνης Γρηγοριάδης, συντοπίτης μας κιόλας, καθηγητής φυσικής αγωγής και εργοφυσιολόγος, σπούδασε εκεί πέρα. Και όταν έψαχνε το Πανεπιστήμιο του Μονάχου το 2004 ερευνητές σε όλες αυτές τις χώρες που θέλαν να διεξάγουν τη συγκεκριμένη έρευνα συνεργάτες, απευθύνθηκε στον Αντώνη τον Γρηγοριάδη, ο οποίος δέχτηκε. Βεβαίως, διότι είναι ένας άνθρωπος ο οποίος κατά καιρούς έχει ασχοληθεί με τη διατροφή, είναι και εργοφυσιολόγος. Και είχε κάποια αξιόλογα στοιχεία, τα οποία βεβαίως εξελίχθηκαν και στην πορεία, διότι είπαμε η έρευνα ολοκληρώθηκε το 2015. Ναι. Τώρα, το αποτέλεσμα της έρευνας, το οποίο ίσως προξενήσει έτσι και σε σένα απορία, είναι ότι η Κρήτη αναδείχθηκε η πιο παχύσαρκη περιφέρεια της Ευρώπης. Γιατί η Ευρώπη χωρίζεται σε περιφέρειες. Θα μου πεις γιατί μια περιοχή που κατά κύριο λόγο τρέφεται διατροφικά, διαφημισμένη διατροφή της, μεσογειακά κτλ., με το λάδι κτλ. Ωστόσο, έχουν αλλάξει πάρα πολύ τα δεδομένα και αποδεικνύει ότι τα παιδιά δεν τρέφονται τελικώς και τόσο σωστά. Μάλιστα. Συγκεκριμένη περιοχή. Βεβαίως μας παρουσίασε ο κύριος Γρηγοριάδης και έναν πολύ ενδιαφέρον χάρτη, τον οποίο είχε κάνει από το 1997 και δείχνει πώς είναι η χώρα μας κατανεμημένη με χρώματα. Ξεκινάει, θα το δούμε και στο απόσπασμα που έχουμε ετοιμάσει. Υπάρχει το μπλε το χρώμα που είναι φυσιολογικοί οι άνθρωποι, υπάρχει το πορτοκαλί που είναι υπέρβαροι και υπάρχει και το κόκκινο που είναι η παχύσαρκη. Και όταν ξεκίνησε λοιπόν να σκιαγραφεί αυτό το χάρτη το 1997 και τα επόμενα 2-3 χρόνια ήταν μπλε όλος ο χάρτης της Ελλάδας, που σημαίνει ότι ήταν φυσιολογικά τα επίπεδα των ανθρώπων. Φτάνοντας στο 2008, ο χάρτης μετατρέπεται σε κόκκινο πλην τριών μόλις νομών. Από το 8 και μετά είναι κατακόκκινος ο χάρτης. Μιλάμε για δραματικές αλλαγές σε λίγα χρόνια μόνο. Ακριβώς, ακριβώς. Και η έρευνα, να πούμε, αφορά παιδιά ηλικίας μόλις 11 ετών. Και μας εξήγησε ο κ. Γρηγοριάδης ότι τα λιποκύτταρα αρχίζουν και αναπτύσσονται σε αυτή την ηλικία. Μάλιστα. Άρα η γενικότερη εικόνα για την χώρα μας και το επίπεδο παχυσαρκίας στις νεαρές ηλικίες. Είμαστε πρωταθλητές για μία ακόμη φορά. Είναι κακό, ναι. Και δεν είμαστε μόνο στην ανεργία που λέμε, των νέων στην Ευρώπη, είμαστε και στο επίπεδο της παχυσαρκίας, τουλάχιστον στο δείγμα που είχαμε σε αυτές τις 10 ευρωπαϊκές χώρες. Όλα αυτά τα αποτελέσματα που έχουν συλλεχθεί θα καταγραφούν σε ένα βιβλίο, το οποίο θα κυκλοφορήσει και το οποίο θα παρουσιαστεί και ευρύτερα και στη Θεσσαλονίκη. Πάντως, πέρα από το βιβλίο, νομίζω ότι θα πρέπει κάποια υπουργεία να το λάβουν σοβαρά υπόψη το αποτέλεσμα της έρευνας αυτής και να ενεργήσουν ανάλογα, έτσι. Σίγουρα, Βαγγέλη. Πάντως, ο κ. Γρηγοριάδης μας είπε ότι γίνονται κάποιες προσπάθειες και μάλιστα επειδή είναι καθηγητής φυσικής αγωγής, είναι στο σχολείο κανονικά. Έχει εντάξει ένα μάθημα, είχε γίνει μια προσπάθεια μέσω ενός προγράμματος και είχαν εντάξει ένα μάθημα διατροφής σε παιδιά 5ης δημοτικού. Και είδανε ότι από τη στιγμή που διδάχτηκαν κάποια πράγματα, κάποιες συνήθειες έχουν αλλάξει. Δεν είμαστε όμως στο βέλτιστο επίπεδο. Μάλιστα. Ακόμη. Πάσο, ευχαριστώ θερμά. Να δούμε ένα χαρακτηριστικό απόσπασμα από την εκπομπή σας. Καλό βράδυ.
Η έρευνα αυτή στηρίζεται στο Πολυτεχνείο του Μονάχου. Δηλαδή το Πολυτεχνείο του Μονάχου το 2004-2003 έψαχνε να βρει ερευνητές έτσι ώστε πανευρωπαϊκά να αναπτύξει μια έρευνα ανάμεσα σε 10 ευρωπαϊκές χώρες. Επειδή εγώ σπούδασα εκεί και τελείωσα εκεί, μου δόθηκε το κίνητρο, μου είχαν στείλει ένα mail κατά πόσο μπορώ να συμμετέχω. Ξέροντας και ότι είμαι καθηγητής φυσικής αγωγής και εργάζομαι στην εκπαίδευση, το δείγμα μπορούσαν πιο εύκολα να το αναβρεθεί από ότι έναν κοινό γυμνασίο ο οποίος δεν δουλεύει στην εκπαίδευση. Οπότε έτσι ξεκίνησε η εμπλοκή μου σιγά σιγά. Δηλαδή, ξέραν ότι εγώ είχα υλοποιήσει από το 1998 ως το 2004 διάφορες έρευνες ανά την Ελλάδα που αφορούν συγκεκριμένα τη διατροφή, όχι τόσο βαθιά όπως έγινε η τελευταία. Οπότε η εμπλοκή μου ήταν ουσιαστική ούτως ή άλλως. Ξέρανε ότι ασχολούμαι με το αντικείμενο αυτό. Οπότε ψάχνανε έναν συνεργάτη και έπεσε ο πλήρω σε μένα. Και ήσασταν ο μοναδικός υπεύθυνος σε όλη την Ελλάδα. Δεν μιλάμε μόνο για τη Δυτική Μακεδονία. Όχι, σε όλη. Το δείγμα λοιπόν 1000 άτομα, 1000 μαθητές. Ναι, να πούμε κάτι για την έρευνα. Αφορά την παιδική παχυσαρκία, έτσι. Ναι. Πολύ γενικά. Αφορά μια συγκεκριμένη ηλικία. Μάλιστα. Αφορά μαθητές ηλικίας 11 ετών. Mm-hmm. Δεν αφορά ούτε μαθητές δημοτικού ούτε μαθητές γυμνασίου. Είναι συγκεκριμένη ηλικία. Γιατί αυτή η ηλικία επιλέχθηκε? Γιατί υπάρχουν δύο λόγοι που επιλέχθηκε αυτή η συγκεκριμένη ηλικία. Ο πρώτος λόγος είναι ότι τα λιποκύτταρα αρχίζουν και αναπτύσσονται σε αυτή την ηλικία. Και ένας δεύτερος λόγος, οι διατροφικές συνήθειες σχηματίζονται σε έναν μαθητή αφού πάει τα πρώτα παιδικά του χρόνια στο σχολείο. Δηλαδή μετά την πρώτη, μάλιστα, δευτέρα, τρίτη δημοτικού. Οπότε μεγάλη ερευνητή. Αποφάσισαν και έκριναν ότι η ηλικία αυτή είναι καταλληλότερη, οπότε γι' αυτό και έχουν επιλέξει την ηλικία αυτή των 11 ετών. Γιατί σε άλλες χώρες ένας μαθητής 11 ετών πηγαίνει γυμνάσιο. Στη Γερμανία, παραδείγματος χάρη, ένας 11χρονος πηγαίνει στο γυμνάσιο. Mm-hmm. Οπότε δεν αφορά μαθητές δημοτικού, αφορά μαθητές ηλικίας 11 ετών. Mm-hmm. Όσο περνούν τα χρόνια, κύριε Γρηγοριάδη, ανεβαίνουν τα ποσοστά παχυσαρκίας? Να σας πω κάτι. Τα ποσοστά παχυσαρκίας ανεβαίνουν και δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι να τα ανατρέψουμε. Η τάση είναι τόσο πολύ που έχουμε φύγει πολύ από την προσπάθεια να σταματήσουμε ή να εκμηδενίσουμε τέλος πάντων την παχυσαρκία. Αν σκεφτείτε ότι το 1998 σε όλη την Ελλάδα δεν υπήρχαν παχύσαρκα παιδιά και η Κρήτη ήταν πρωτοπόρος όσον αφορά στα πιο λιποβαρή παιδιά το 1998. Όσο περνούσαν τα χρόνια όμως, το 2008 η Κρήτη ήταν η πρώτη περιφέρεια στην Ευρωπαϊκή Ένωση που είχε τα υψηλότερα ποσοστά παχυσαρκίας. Τώρα θα μας πείτε με ποιον τρόπο έγινε η έρευνα. Έγινε με ερωτηματολόγια, έγινε με συνεντεύξεις και τι ερωτήσεις περιέλαμβανε όλο αυτό? Η έρευνα έγινε με την ποσοτική μέθοδο. Δηλαδή, υπήρξε ένα ερωτηματολόγιο, το οποίο το ερωτηματολόγιο αυτό είχε 53 ερωτήσεις. Οι 53 ερωτήσεις ήταν το ίδιο ερωτηματολόγιο το οποίο δόθηκε στα ίδια παιδιά στις 10 ευρωπαϊκές χώρες. Οι ερωτήσεις αυτές, πέραν ότι αφορούσε τα κιλά, το βάρος, το ύψος του παιδιού, αν είναι αγόρι ή κορίτσι, είχε ερωτήσεις κατά πόσο καταναλώνουν πρωινό, τι είδος πρωινό καταναλώνουν, αν καταναλώνουν δεκατιανό, ποιες είναι οι διατροφικές τους συνήθειες, ποιο είναι το αγαπημένο τους φαγητό, αν αθλούνται, ποια είναι η οικονομική κατάσταση της οικογένειας, ποιο είναι το μορφωτικό επίπεδο της μητέρας, του πατέρα, αν εργάζονται. Δηλαδή ένα ερωτηματολόγιο 52 συν μία 53 ερωτήσεις είχε στο σύνολο, mm-hmm, το οποίο το ερωτηματολόγιο ήταν κοινό για όλους τους μαθητές. Μιλάμε για ένα δείγμα περίπου κοντά σε 100.000 μαθητές. 98.000 και κάτι ήταν το δείγμα. Αντιπροσωπευτικό δείγμα. Ναι, τεράστιο ήταν το δείγμα. Βέβαια αφορούσε 10 ευρωπαϊκές χώρες, όμως το δείγμα ανάλογα τι πληθυσμό έχει κάθε χώρα εκπροσωπούσε και ένα συγκεκριμένο αριθμό. Η Ελλάδα με τα 10 εκατομμύρια εκπροσωπούσε 1.000 μαθητές. Ποσοστία πήγαινε δηλαδή. Ποσοστία. Η Γερμανία δηλαδή είχε 12.000 μαθητές. Έχω σχηματίσει ένα χάρτη μαζί με τον έναν καθηγητή από το Χαρκόπιο Πανεπιστήμιο, τον Σιντόση τον Λάμπρο. Θα τον δούμε σε λίγο. Ναι, ο οποίο ο χάρτη αυτό δείχνει πώ ήταν η Ελλάδα το 1997 και πώ έφτασε να είναι η Ελλάδα το 2008. Ο χάρτη αυτό αποτελείται από 4 χρώματα. Όταν ο χάρτη είναι μπλε και CL, βλέπουμε ότι τα παιδιά έχουν φυσιολογικό βάρο. Όσο ο χάρτη αυτό αλλάζει και γίνεται προ το κόκκινο, τόσο τα ποσοστά παχυσαρκία αυξάνονται. Σας ξαναλέω ότι ο χάρτης αυτός ξεκίνησε από το 1997 και κατέληξε μέχρι το 2008. Ήταν περίπου 3 χρόνια αφού είχε ξεκινήσει η έρευνα. Mm-hmm. Πάνω σε αυτό το χάρτη στηρίχθηκαν. Βλέπετε πάνω αριστερά είναι το έτος και βλέπετε ότι όσο ο χάρτης αυτός γίνεται κόκκινος, τόσο αυξάνονται και τα ποσοστά της παχυσαρκίας. Κάτω τα χρώματα τα οποία βλέπετε, το CL, το μπλε, είναι τα χρώματα της παχυσαρκίας και βλέπετε το 2008, τώρα θα σταματήσει ο χάρτης, βλέπετε ότι οι τρεις νομοί είναι το 2008, νομός πιερίας, της πρωτείας και των λογανανίας που έχουν πλέον φυσιολογικό βάρος. Τώρα όμως που μιλάμε δεν υπάρχει στην Ελλάδα κανένας νομός που να μην είναι κόκκινος.
Πάμε τώρα στα του καιρού. Στα Λευκά ντύθηκαν σήμερα αρκετές ορεινές περιοχές στη Δυτική Μακεδονία. Το θερμόμετρο καταγράφει μονοψήφιες θερμοκρασίες. Μάλιστα, τις βραδινές ώρες αναμένεται ο ηλιακός να πέσει κάτω το 0. Σε εξέλιξη είναι το κύμα κακοκαιρίας με βροχές, καταιγίδες και εμφανή πτώση θερμοκρασίας. Στα Λευκά ντύθηκαν ορισμένες ορεινές περιοχές στη Δυτική Μακεδονία. Η ενημέρωση που έχω και είναι η σωστή από τις υπηρεσίες μας είναι ότι όντως έχουμε λίγα χιόνια στα ορεινά, πάνω από τα 1300-1400 μέτρα, και στην Κοζάνη και στη Φλόρινα και στα Γρεβενά και στη Βασιλίτσα. Είμαστε προετοιμασμένοι, δεν υπάρχουν προβλήματα. Η ενημέρωση που έχουμε από μετεωρολογικά είναι ότι δεν θα έχουμε άλλα χιόνια. Οι θερμοκρασίες είναι χαμηλές, τώρα είναι 4 με 5 βαθμούς. Το βράδυ όμως ίσως να πάμε και στο μείον 1, μείον 2. Έχουμε εμπιστοσύνη στις υπηρεσίες μας, ξέρουν άλλωστε η εμπειρία είναι μεγάλη σε αυτές τις περιπτώσεις. Θεωρούμε ότι δεν θα έχουμε προβλήματα. Τώρα από τις επαφές που είχατε και από τις συνεδριάσεις, τις συντονιστικές, αλλά και από τις επαφές σας με τις υπηρεσίες, υπάρχει ετοιμότητα και υπάρχει επαρκής εξοπλισμός για αντιμετώπιση φαινομένων τους χειμερινούς μήνες? Ποια εικόνα έχετε? Λοιπόν, ήδη έχει γίνει το συντονιστικό της ΠΕ Κοζάνης. Την Πέμπτη συγκαλείται και το συντονιστικό των Γρεβενών. Η εικόνα είναι ότι είμαστε έτοιμοι. Στην τελική ευθεία είμαστε. Θεωρούμε ότι δεν θα έχουμε κανένα πρόβλημα. Χαρακτηριστική περίπτωση το ορεινό καταφύγι του Δήμου Λουβεντού, μία από τις πλέον ορεινές περιοχές της χώρας. Χιόνια δεν έχει πολύ, το έχει στρώσει όμως και μάλλον θα περιμένουμε και άλλο χιόνι, ό,τι βλέπουμε, γιατί είμαστε, από ό,τι γνωρίζετε κι εσείς, είναι συγκαταλέγεται στα ψηλότερα χωριά της Ελλάδος, βρισκόμαστε στα 1450 μέτρα. Οπότε εντάξει, είναι από τα πρώτα που θα δεχτεί τα χιόνια φυσικά, όπως και το χθεσινό. Βέβαια, γιατί έχουμε και πρόβλημα κατά καιρούς με το ρεύμα, πέφτουν τα δέντρα. Στη ζώνη που ανεβαίνουν οι καλωδιώσεις από Παλιουγράτσινο προς καταφύγη, με αποτέλεσμα πολλές φορές να παλεύουν μέσα στα χιόνια τα παιδιά να μπορέσουν να μας δώσουν το ρεύμα που χρειαζόμαστε, διότι και τα καταστήματα όταν ανοίγουν κατά καιρούς μέσα στο χειμώνα ανάλογα με το χιόνι που έχουμε, θα πρέπει να έχουμε το απαιτούμενο ρεύμα, αλλά και οι ιδιοκτήτες να μπορούν να δουλέψουν τις οικοσκευές. Διότι όταν πέφτει η τάση, όπως ξέρετε, μπορούν να καούν, όπως έχει γίνει επανειλημμένα, οικοσκευές και να έχουμε σοβαρά προβλήματα. Μάλιστα. Μόνιμους κατοίκους, πόσους έχει το χωριό, πόσους κόσμος υπάρχει που να μένει μόνιμα εκεί, υπάρχει κόσμο? Το χειμώνα ανάλογα με τον καιρό. Σαββατοκύριακο ανεβαίνει ο κόσμος, αλλά πρέπει να υπάρχουν, να υπάρχει η πρόσβαση που χρειαζόμαστε. Και ευτυχώς ανταποκρίνεται η περιφέρεια. Θέλω να ευχαριστήσω ιδιαίτερα τον κύριο Πακετά, τον Διευθυντή Τεχνικής Υπηρεσίας, τον κύριο Γρίβα, την κυρία Καραγιώργου και όσους προσπαθούν με κάθε τρόπο το χειμώνα να έχουμε τους δρόμους καθαρούς για να μπορούμε να μετακινούμαστε. Όπως γνωρίζετε, είμαστε Έλληνες πολίτες και εμείς. Πληρώνουμε όλες τις υποχρεώσεις, δημοτικά τέλη, έχουμε ανταποδοτικά τα οποία δεν τα βλέπουμε φυσικά. Λοιπόν, και άλλα πολλά τα οποία εντάξει, πρέπει αυτά ή ένα μέρος από αυτά να μπορεί να τα να χρησιμοποιούνται δηλαδή για τις ανάγκες του χωριού. Όμως η τάση του καιρού είναι για βελτίωση. Αυτό το βόρειο ρεύμα το οποίο έριξε τη θερμοκρασία στην περιοχή μας παράλληλα καθαρίζει την ατμόσφαιρα με αποτέλεσμα η νέα εβδομάδα η οποία μόλις ξεκίνησε να χαρακτηριστεί από καλές καιρικές συνθήκες, ηλιοφάνεια, αλλά επίσης και χαμηλές θερμοκρασίες. Κυρίως όμως τις νυχτερινές ώρες, διότι μέσα στην εβδομάδα σιγά σιγά η θερμοκρασία θα ανέβει, με αποτέλεσμα οι μέγιστες τιμές να φτάσουν, μάλλον να ξεπεράσουν τους 10 βαθμούς Κελσίου, κυρίως από την Τετάρτη και μετά, έτσι ώστε να έχουμε τοπικά στους 13 με 14 βαθμούς Κελσίου. Γυρίζουμε σελίδα στο Δελτίο και θα περάσουμε σε μια είδηση που αφορά το εργατικό κέντρο Κοζάνης. Το πρωτοδικείο επικύρωσε την προσωρινή διοίκηση του κέντρου και θα αποφασίσει στο εγγύς μέλλον για τη διοίκηση που θα οδηγήσει το κέντρο στην επανάληψη εκλογικής διαδικασίας. Το πρωτοδικείο Κοζάνης επικύρωσε την παρούσα σύνθεση της προσωρινής διοίκησης στο κέντρο Κοζάνης.
Έτσι η σύνθεση αυτή θα συνεχίσει να ασκεί διοίκηση μέχρι να οριστεί νέα προσωρινή, η οποία θα έχει ως αποστολή να οδηγήσει το κέντρο σε νέα εκλογική διαδικασία. Ναι, προχθές βγήκε η απόφαση από το πρωτοδικείο Κοζάνης, που συνεχίζει πάντα η προηγούμενη προσωρινή διοίκηση, συνεχίζει πάντα αυτή η προσωρινή διοίκηση πάλι, ώσπου να βγει η προσωρινή διοίκηση που θα βγει σε ένα μήνα η απόφαση, σε 1,5, σε 15 μέρες. Δεν το ξέρουμε πόσο θα διαρκέσει αυτή η διαδικασία. Και οπότε περιμένουμε εκεί, και όπου αυτή η προσωρινή διοίκηση, η οποία θα προκύψει από τα δικαστήρια, θα οδηγήσει το εργατικό κέντρο σε εκλογικές διαδικασίες στο επόμενο συνέδριο. Άρα εσείς παραμένετε μέχρι να οριστεί η επόμενη προσωρινή, η οποία θα είναι και αυτή που θα πάει το κέντρο στις εκλογές, έτσι? Έτσι ακριβώς. Εγώ θα είμαι έως τότε που θα οριστεί από τα δικαστήρια η καινούργια προσωρινή διοίκηση. Τι αρμοδιότητες έχετε? Θέλω να πω, το κέντρο αυτή τη στιγμή μπορεί να φέρει πέρα στις υποχρεώσεις του και τις υποθέσεις του, ή θα υπάρχει μια περίοδος ακυβερνησίας πια? Όχι, αυτή τη στιγμή γι' αυτό και υπάρχει προσωρινή διοίκηση, για να μην υπάρχει κενό διοίκησης, για να μπορεί να λειτουργεί το εργατικό κέντρο σε ό,τι αφορά τις πληρωμές, σε ό,τι άλλο που μπορεί, ας πούμε, μας έχει ορίσει το δικαστήριο για να μπορέσουμε, ας πούμε, να πληρώσουμε την υπάλληλο, να πληρώσουμε άλλες υποχρεώσεις που έχει το εργατικό κέντρο και ό,τι άλλο δίποτε χρειαστεί, και θεωρούμε ότι είναι, επίγον, μπορεί να καλέσουμε και με απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου στα επιτρεπτά όρια που μας όρισε το δικαστήριο. Άρα και να εκπροσωπείτε τους εργαζομένους που χρειαστούν κάτι, έτσι? Ακριβώς. Και όποτε χρειαστεί για τους εργαζόμενους να εκπροσωπήσουμε κάτι, και φυσικό επόμενο θα το κάνουμε. Επόμενος σταθμός μας θα είναι η δροσοπηγή της Φλόρινας για τα εγγύη του κοινωνικού ιατρείου που έγιναν εκεί. Σώσον Κύριε των λαών σου και ευλογήσον την κληρονομία σου. Κύριε των λαών σου και ευλογήσον την κληρονομία σου. Νίκας της βασιλεύση κατά βαρβάρων δωρούμενος. Σήμερα η μέρα είναι ιδιαίτερη, ξεχωριστή. Στον χώρο πολλαπλών χρήσεων, όπου στεγάζεται ο Πολιτιστικός Σύλλογος Γυναικών Δροσοπηγής, στον χώρο αυτό, σε μια από τις αίθουσες, συνεχίζει επανδρωμένο και σύγχρονο να λειτουργεί το αγροτικό γιατρείο για την καλύτερη εξυπηρέτηση του δροσοπηγιώτη πολίτη. Ο αγροτικός γιατρός ονομάζεται Λάζαρος Μπίτας. Εξυπηρετεί τους κατοίκους του χωριού όσο το δυνατόν καλύτερα μέσα από την ιατρική του γνώση. Είναι αλήθεια ότι το πιο ζωτικό κύτταρο της κοινωνίας μας εδώ, της τοπικής, είναι ο Σύλλογος Γυναικών Δροσοπηγής. Σε λίγο χρονικό διάστημα από την ίδρυσή του, έχει να μας παρουσιάσει αξιόλογα γεγονότα που έχουν σχέση με την παράδοση, τα είδη, τα έθιμα, το πολιτισμό, τα πολιτισμικά της κοινωνίας μας. Η σημερινή όμως πρωτοβουλία είναι κάτι το οποίο ξεφεύγει από τα όρια. Είναι κάτι πολύ, μα πάρα πολύ ανθρωπιστικό. Περίπου 4 ώρες είχε διάρκεια η πολύ ενδιαφέρουσα εκδήλωση δημοτικής κίνησης «Κοζάνη τόπος να ζεις» το βράδυ της Κυριακής στο καφέ Μπλε Ελάφι. Δημοσιογράφοι και πανεπιστημιακοί συζήτησαν με τους πολίτες για τις ψεύτικες ειδήσεις και την δημοσιογραφία, παραθέτοντας ταυτόχρονα και τις θέσεις τους για το πώς τα πράγματα μπορούν να αλλάξουν, αλλά και τις ενισχύσεις του μέλλον του επαγγέλματος. Η εικόνα των μέσων μαζικής ενημέρωσης εθνικής και περιφερειακής εμβέλειας, οι ψεύτικες ειδήσεις και πώς αντιδρά το κοινό σε αυτές, συζήτησαν μεταξύ άλλων με τους πολίτες, δημοσιογράφοι και πανεπιστημιακοί στην εκδήλωση της δημοτικής κίνησης «Κοζάνη τόπος να ζεις». Υπάρχει μεγάλος κίνδυνος να αλλοιωθούν τα βασικά χαρακτηριστικά της υγιούς δημοσιογραφίας μέσω των fake news. Ένα φαινόμενο που γνωρίζει τρομερή εξάπλωση, κυρίως μέσω της κοινωνικοποίησης, δηλαδή των social media, μέσω των οποίων ο καθένας μπορεί πλέον να γίνει και δημιουργός είδησης, αλλά και φορέας αυτής της είδησης. Και πόσο μάλλον όταν η είδηση αυτή είναι μια ψεύτικη είδηση, μπορεί να δημιουργήσει τρομερά προβλήματα, τόσο οικονομικά, πολιτικά, αλλά και προσωπικά σε ιδιωτικές ζωές ανθρώπων. Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, ο δημοσιογράφος Σπύρος Κουταβάς έδωσε μερικά παραδείγματα ψευδών ειδήσεων από μέσα μαζικής ενημέρωσης της χώρας και μίλησε για την προέλευσή τους. Και η δημοσιογράφος Δέσποινα Αμαραντίδου μίλησε για το τι πρόκειται να κάνει η Ένωση Συντακτών Ημερήσιων Εφημερίδων Μακεδονίας, Θράκης και η Ευρωπαϊκή Ένωση για την καταπολέμηση των fake news. Πολλές από τις ειδήσεις τις οποίες βλέπουμε, διαβάζουμε και τις χαρακτηρίζουμε ως ψευδείς ειδήσεις, είναι ειδήσεις οι οποίες κατασκευάζονται επί τούτου,
προκειμένου να προπαγανδίσουν κάτι, γίνονται και λόγω βλακείας ή από κάποιο λάθος της σύνταξης ή της τακτικής ίδιας. Συμβαίνουν και τα δύο πολλές φορές και έχει συμβεί και στα ελληνικά μέσα ενημέρωσης για τις ψευδείς ειδήσεις. Προϋποθέτεται, έχουμε ως βασική προϋπόθεση τη βούληση. Πρέπει κάποιοι άνθρωποι να υπάρχουν από πριν, να συνεννοηθούν για να παράξουν την ψευδή είδηση. Για την ΚΑΦΑ, που λέμε πολλές φορές των μέσων ενημέρωσης, δεν χρειάζεται κάτι τέτοιο, γίνεται κάτω από διαφορετικές συνθήκες. Αναζητώντας βέβαια την παντότητα των ειδήσεων, τον τρόπο που μεταφέρονται και διαδίδονται οι ψευδείς ειδήσεις στο διαδίκτυο και η παραπληροφόρηση μέσω του ίντερνετ, σε αυτό επιχειρεί να βάλει φρένο η Ευρώπη. Δεδομένου ότι η ροή πληροφοριών και η παραπληροφόρηση έχει καταστεί σχεδόν ανεξέλεγκτη, η Ευρωπαϊκή Ένωση αναζητά τα κατάλληλα εργαλεία για τον εντοπισμό των ψευδών ειδήσεων και τη βελτίωση της εμπιστοσύνης στο διαδίκτυο και τη διαχείριση των πληροφοριών που λαμβάνονται. Από τη μεριά τους, οι δημοσιογράφοι Παναγιώτης Ταρτσιανίδης και Ζήσης Πιτσιάβας μίλησαν για την εικόνα των μέσων μαζικής ενημέρωσης της περιφέρειας και τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει η δημοσιογραφία σήμερα. Η κατάσταση στον χώρο μας είναι τραγική και αυτή η τραγική κατάσταση μας κάνει πιο ευάλωτους. Και είναι αυτή η τραγική κατάσταση που μας σωθεί μέσα από μια διεθνή πίεση που υπάρχει στο ζήτημα της ενημέρωσης, μια σταθερή πίεση, ο δημοσιογράφος να παίξει ένα ρόλο πάντοτε υπέρ του ισχυρού, αυτός που έχει ουσιαστικά την μαρμίτα στα χέρια του. Και έτσι φτάσαμε στο σημείο να ακούμε στην Αμερική και σε λίγο και στην Ελλάδα, όχι μέσα μαζικής επικοινωνίας, το ενημέρωσης έτσι κι αλλιώς έχει κυριολεκτικά κυριαρχήσει, μου έθαπη μέσα μαζικής επικοινωνίας. Έχουμε μεγάλο πρόβλημα στην περιοχή μας κυρίως, γιατί επειδή υπήρχαν νομικά πλαίσια, επειδή οι ιδιοκτήτες των μέσων ενημέρωσης, κυρίως οι παλαιότεροι, νόμιζαν ότι πάντα θα υπάρχει το δημόσιο χρήμα, πάντα θα υπάρχει ΔΕΗ, πάντα ένας δήμαρχος ή ένας δομάρχης ή ένας περιφερειάρχης θα ανοίγει το ταμείο. Και για να μην του γράψουμε ότι, ξέρω εγώ, έκανε ένα λάθος, δεν σκούπισε μια πλατεία και είναι πρωτοσέλιδο, θα μας δώσει και ένα χιλιάρικο για να ζήσουμε. Όχι, αυτά δεν είναι, πρέπει να γίνονται. Γι' αυτό λοιπόν μπήκανε στο χώρο μας και στη δημοσιογραφία επιμένω, άνθρωποι οι οποίοι εφάρμοσαν ένα συγκεκριμένο σχέδιο. Συντονίστρια της κουβέντας ήταν η επίκουρη καθηγήτρια του Τμήματος Δημοσιογραφίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης Ιωάννα Κοσταρέλα, η οποία μελετά επιστημονικά τα fake news σε ερευνητικά προγράμματα. Το ζήτημα είναι ότι σήμερα η δημοσιογραφία φαίνεται να απειλείται από πολλές και διαφορετικές πνευμές, από πολλές και διαφορετικές εκδοχές της αλήθειας. Η λέξη μεταλήθεια, η ρητορική που βασίζεται στο συνέστημα και όχι στα γεγονότα, τείνουν να επικρατήσουν στο δημόσιο διάλογο. Και σε όλα αυτά κάπου φαίνεται ότι δεν υπάρχει χώρος για τη λογική, χώρος για τα γεγονότα, χώρος για την αντικειμενικότητα που κάποτε αποτελούσε τον ακρογωνιαίο λίθο της δημοσιογραφίας. Αλλάζουμε κλίμα και συνεχίζουμε με την σημερινή ενημερωτική δράση που είχαμε στο βιοκλιματικό σχολείο της Κοζάνης στην ΕΖΕΠ στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Μείωσης Αποβλήτων. Πρόκειται για πρωτοβουλία του Δήμου Κοζάνης που συζητήθηκε πριν ημέρες. Η εβδομάδα που διανύουμε έχει οριστεί ως Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Μείωσης Αποβλήτων. Ο Δήμος Κοζάνης και η Διεύθυνση Περιβάλλοντος στο πλαίσιο συμμετοχής στην Ευρωπαϊκή Εβδομάδα προχωρά σε ενημερωτικές εκδηλώσεις στα σχολεία της Κοζάνης. Η αρχή έγινε σήμερα με το 19ο Δημοτικό Σχολείο Κοζάνης στην περιοχή ΖΕΠ. Στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας για το περιβάλλον, ο Δήμος οργανώνει μία ενημέρωση για τη χρήση της πλαστικής σακούλας και ενημερώνει κατά αυτόν τον τρόπο τα σχολεία. Είμαστε το πρώτο σχολείο που φιλοξενεί την ομάδα αυτή και χαιρόμαστε ιδιαίτερα, γιατί όπως βλέπετε και οι μαθητές με διαδραστικό παιχνίδι συμμετέχουν στην ενημέρωση και συμβάλλουν και με, το δικό τους παιχνίδι και παρουσία. Έχουμε αναλάβει ήδη εκπαιδευτικά προγράμματα που θα υλοποιήσουμε κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους και σήμερα με την παρουσία της η υπεύθυνη εκπαιδευτικών προγραμμάτων ήρθε να συντονίσει και όλα αυτά τα προγράμματα και να έχουμε μια θετική εξέλιξη με επιτυχία. Το πρόγραμμα συνεχίζεται αύριο με το Δημοτικό Σχολείο Χαρίσιος Μεγδάνης. Η εκδήλωση ολοκληρώνεται την Παρασκευή.
Ένα διαμέρισμα στην Αθήνα απέκτησε ο Σύλλογος Ατόμων με Αναπηρία της Πευκίσανδρας Κοζάνης σε μετά από σχετική δωρεά. Τώρα ο Σύλλογος ζητά την βοήθεια των τοπικών φορέων προκειμένου να γίνει η ορθή αξιοποίηση του κτηρίου. Ένα διαμέρισμα στην Αθήνα μετά από δωρεά απέκτησε ο Σύλλογος Ατόμων με Αναπηρία νομού Κοζάνης. Σύμφωνα με τον γραμματέα του Συλλόγου Μάριο Σημεωνίδη, το σπίτι θα αξιοποιηθεί, καλώντας όμως τους τοπικούς φορείς να βοηθήσουν οικονομικά προκειμένου αυτό να γίνει άμεσα εφικτό. Παράλληλα, ο κύριος Σημεωνίδης μίλησε και για την εκδήλωση που ετοιμάζουν τα άτομα με αναπηρία εν ώψη της Παγκόσμιας ημέρας στον ΑΜΕΑ. Έχουμε μια ευχάριστη εξέλιξη στο θέμα. Το ότι υπήρξε μια δωρεά από έναν συμπολίτη μας προς το Σύλλογο, ένα σπίτι στην Αθήνα που μπορεί να αξιοποιηθεί. Ναι, η συγχωρεμένη κύριε Παντελιά Αθηνά, στη διαθήκη της μας άφησε ένα διαμέρισμα στην Αθήνα, με σκοπό εμείς ο Σύλλογος να μπορέσουμε να το αξιοποιήσουμε, προσφέροντας όσο το δυνατόν καλύτερες υπηρεσίες για λογαριασμό του Συλλόγου. Το θέμα είναι ότι αυτό η όλη διαδικασία κόστησε κάποιο ποσό όσον αφορά τα χαρτιά κλπ. Ήταν επίπονη διαδικασία για μας και μέχρι στιγμής μπορέσαμε και καταφέραμε δηλαδή να φέρουμε εις πέρας με τα όποια οικονομικά πενιχρά έσοδα έχουμε. Μιλάμε για ένα σπίτι που βρίσκεται πού? Βρίσκεται στο κέντρο της Αθήνας, περιοχή Άγιος Παύλος συγκεκριμένα, και στη διαθήκη της μας το άφησε με σκοπό να μπορέσουμε να το αξιοποιήσουμε για τις ανάγκες του Συλλόγου. Θα γίνει ξενώνας για τις ανάγκες του Συλλόγου, για κάποια μέλη που ενδεχομένως θα πηγαίνουν σε γιατρούς στην Αθήνα να μπορούν να μένουν εκεί? Έχουμε σκοπό αυτό να το κάνουμε, αλλά όπως σας είπα και στην αρχή του ρεπορτάζ, έχουμε οικονομική δυσκολία όσον αφορά τη διαδικασία οργάνωσης και του οικίματος όλου αυτού. Γι' αυτό θα παρακαλούσαμε τώρα όλους τους υπεύθυνους εδώ, Δήμο και Περιφέρεια, να μπορέσουμε να μας χρηματοδοτήσει για να διαμορφωθεί αυτός ο χώρος, ώστε να μπορεί να προσφέρει τις υπηρεσίες για το σκοπό που μας δόθηκε. Ταυτόχρονα κάνετε και μια εκδήλωση, ετοιμάζετε μια εκδήλωση σαν Σύλλογος? Ταυτόχρονα, με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα των ατόμων με αναπηρία της 3 Δεκέμβρη, εμείς ο Σύλλογος 4 Δεκεμβρίου στο ξενοδοχείο Παντελίδη διοργανώνουμε μια θεατρική παράσταση «Ζωή και Κότα με Χαβής και Κορκότα», συγκεκριμένα με το Τάκη Βαβακίδη. Και καλούμε όλους τους φίλους και μέλη του Συλλόγου στις 8.30 ώρα το απόγευμα στο ξενοδοχείο Παντελίδης, όπως είπα, να μας θυμίσουν με την παρουσία. Έπιπλα Βαφλιάδη στην Τολεμαΐδα. Καινοτομούμε και σας προσφέρουμε πρωτότυπα ξυλίνα αξεσουάρ για όλες τις ηλικίες, όπως παπηγιόν, μανικετόκουμπα, μπουτουνιέρες και ξύλινα γυναικεία αξεσουάρ κατασκευασμένα από άριστα υλικά, επενδυμένα από σπάνιους καπλαμάδες. Κατασκευάζουμε και υλοποιούμε κάθε ξυλίνο αξεσουάρ για εσάς. Έπιπλα Βαφλιάδη. Σας προσφέρουμε έπιπλα υψηλής ποιότητας και αντοχής. Κατασκευάζουμε σιρταριέρες, ντουλάπες και παιδικά κρεβάτια με σύγχρονο σχεδιασμό. Αναλαμβάνουμε κοπή και επεξεργασία. Κάθε είδους τεχνητής ξυλίας τα μέτρα που επιθυμείτε για να φτιάξετε εύκολα και γρήγορα τις κατασκευές σας. Θα μας βρείτε Βασιλέως Κωνσταντίνου 91 στην Τολεμαΐδα. Τεχνομπετών ΑΕ. Έτοιμο σκυρόδεμα. Προϊόντα λατομείου. Εμπιστοσύνη μιας ολόκληρης ζωής με γερά θεμέλια. Ένα μεγάλο όνομα συνδεδεμένο με έργα πνοής. Βάζουμε γερά θεμέλια και στην οικοδομή σας. Οικοδομικά υλικά. Πορεία σιδήρου. Τεχνομπετών ΑΕ. Κοζάνη, Λάρισα, Νεάπολη Κοζάνης. Έπιπλο Ευκολίδης. Ποιότητα, άνεση, σύγχρονο design σε εκπληκτικές τιμές. Κρεβατοκάμαρα κομπλέ μόνο 990 ευρώ. Καναπές γωνία μόνο 990 ευρώ. Τραπεζάκι σαλονιού μόνο 310 ευρώ. Πολυθρόνα περιστρεφόμενη μόνο 460 ευρώ. Ευκολίδης. Μαζί από το 1954. Η τέχνη, η κατασκευή, η ποιότητα.
Τσιόγκας. Οικολογικά παιδικά έπιπλα. Κασομούλη 10 στην Κοζάνη. Μείνετε στον Flash καθώς ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού και στην συνέχεια η εκπομπή Ματιές στα Σπόρα από εμάς. Καλή σας νύχτα. Watching you stand alone, all of my doubt suddenly goes away somehow. One step closer. I have died every day waiting for you, darling, darling.